Καλωσορίζω λοιπόν και σας καλημερίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία είναι άκρως εξειδικευμένη, καθώς όπως αναφέρθηκε και από την παράταξή μας σε όλους τους τόνους, το ζήτημα της Μιμέλια μας είναι καθαρά, είναι αμυγός πολιτικό. Δεν θα καταναλωθώ ή μάλλον δεν θα επανέλθω σε καμιά τύπου πολιτική τοποθέτηση, καθώς αυτή έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάμε στο διακάφτα, θα πάμε πραγματικά στα ευρήματα της έκθεσης, καθώς αυτή μένει κρυφή, μένει στο απειρόβλητο, δεν έχει, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας και εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη και τον Χαράλαμπο και τον Νίκο που είναι εδώ. Είναι έτσι κι αλλιώς ανοιχτή η συνέντευξη σε όποιον επιθυμούσε να έρθει να την παρακολουθήσει από κοντά. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν αυτή τη στιγμή, 4 και πλέον χρόνια μετά την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από την παράταξη της διοίκησης του Δήμου, με συγχωρείτε, από την παράταξη του κυρίου Κυρίτση, η οποία απέρχεται οι μέτοχοι να μην έχουν στα χέρια της αυτό το προϊόν, αυτό το μόρφωμα, όπως πολύ εύστοχα το χαρακτήρισε ο κύριος Παυλίδης στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ένα προϊόν κάποιας αναφοράς, δεν είναι ακριβώς έλεγχος. Είναι μια καταγραφή στοιχείων. Και μπαίνω στο διατάφτα. Κυρίες και κύριοι, 1η Ιανουαρίου του 2014 ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του κ. Κυρίτση. Ανέθεσε όμως τον διαχειριστικό έλεγχο της ΒΜΕΛ, το οποίο το ανοίγαγε, την υπόθεση ΒΜΕΛ την είχε αναγάγει σε μείζον ζήτημα, με όλα όσα κουβαλούσε ως θέμα, τόσο για τους μετόχους, όσο και για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, του τοπικού πολιτικού συστήματος, την ανέθεσε, επαναλαμβάνω, κρατήστε την ημερομηνία, 2 Ιανουαρίου του 2016, ακριβώς δηλαδή 2 μέρες μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου. Του 2016, 2 χρόνια, με συγχωρείτε. 2 χρόνια. Ανέλαβαν 1η Ιανουαρίου του 2014 και ανέθεσαν 2 Ιανουαρίου του 2016. Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπάρχει μέσα στην έκθεση μία προσφορά που κατέθεσε η ορκωτός λογιστής, ελεκτής, η κυρία Τζάνου, η οποία ανέλαβε και τον διαχειριστικό έλεγχο, μία μέρα μόλις πριν, 1η Ιανουαρίου του 2016. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 2 Ιανουαρίου του 2016. Θα προσπαθήσω ταυτόχρονα να αναφέρομαι και στη στάση της δικής μας παράταξης. Τι κάναμε εμείς στις 2 Ιανουαρίου του 2016. Εμείς απλά μείναμε πιστοί στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΒΜΕΛ που ελήφθη τον Αύγουστο του 2014. Είχε τότε αποφανθεί η Γενική Συνέλευση της ΒΜΕΛ για έλεγχο αποσυστάσεως. Αυτό ψηφίσαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φυσικά και αγνοήθηκε. Η απόφαση λοιπόν επί Δημαρχίας Νικηταρά 28 του 2014 αφορούσε στον αποσυστάσεως έλεγχο της εταιρείας. Στη σελίδα 1 της συνοπτικής έκθεσης αποπειράται η ελεγκτής να στοιχειοθετήσει την ανάθεσή της επικαλούμενη αυτήν την απόφαση, η οποία απόφαση καταστρατηγείται διότι ο έλεγχος που μας έφερε, και είναι αυτός εδώ, είναι ένας έλεγχος που αφορά την περίοδο 2011-2015 και όχι αυτό που αποφάσισαν οι εταίροι, οι μέτοχοι της εταιρείας. Επαναλαμβάνω, ο έλεγχος αφορά τα έτη 2011-2015, με ό,τι αυτό μπορεί να συμπεράνει ένας άνθρωπος με τις δικές μας γνώσεις, όχι οικονομολόγος,
αν θα είναι χαλκευμένα τα αποτελέσματα, αν θα είναι αποσπασματικός ο έλεγχος, αν επιχειρεί να συγκαλύψει μια συγκεκριμένη περίοδο από το 11 και μετά. Φαίνεται ότι επιχειρείται να συγκαλυφθεί και μία περίοδος από το 15 και μετά, την οποία εμείς δεν την είχαμε στο μυαλό μας, διότι η ΔΜΕΛ χρησιμοποιείται, και προσέξτε το ρήμα που επίσης χρησιμοποιώ, και από το 15 και μετά. Τι κάναμε λοιπόν, συνεχίζω εμείς ως παράταξη. Ο έλεγχος εχπροημίου, μάλλον η ανάθεση εχπροημίου του ελέγχου, είναι παράνομη. Ήταν και παραμένει παράνομη. Καθώς δεν υπάρχει απόφαση της ΑΕ και καθώς η κυρία Τζάνου αυτή τη στιγμή, μετά από επίσης 2,5 χρόνια από την ανάθεσή της, δεν έχει σύμβαση με το Δήμο. Το πώς θα πληρωθεί για αυτά τα χρήματα και για το προϊόν της δουλειάς της που έκανε, θα πρέπει να μας το πει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. 2 Ιουνίου, προσέξτε, του 2017, επειδή ακριβώς βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε το θέμα της ΒΜΕΛ, δηλαδή δεν ερχόταν. Είχαν περάσει, 2 Ιουνίου του 2017, είχαν περάσει 3 σχεδόν ολόκληρα χρόνια. Απευθύναμε ένα αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητήσαμε τη σύμβαση με την Ορκωτό, για να δούμε τι ακριβώς διημήφθη μεταξύ Δήμου και Ορκωτού. Δεν μας απάντησε ποτέ ο κύριος πρόεδρος. 23 Ιουλίου βγαίνουμε δημόσια με δελτίο τύπου και κάνουμε θέμα του 17, παρακαλώ, για να είμαι σαφής. Πού είναι ο έλεγχος της ΒΜΕΛ, πού είναι η σύμβαση της ΒΜΕΛ. 31 Αυγούστου του 17 επανερχόμαστε, όλα αυτά είναι στο διαδίκτυο. Αλλά και 28 Μαΐου του 18, παράλληλα, επειδή δεν ήρθε η έκθεση του Ορκωτού λογιστή του ΔΥΡΑΣ, που δεν τον έφεραν ποτέ και τον έθαψαν ποτέ, με αφορμή αυτό το θάψιμο, ξαναφέραμε στην επικαιρότητα το θέμα της έκθεσης της ΒΜΕΛ. Ζητήσαμε πάμπολες φορές οι υποφαινόμενοι στο Δημοτικό Συμβούλιο να μάθουμε τι συμβαίνει με τη ΒΜΕΛ και γιατί ο έλεγχος αυτός αργεί. 10 Αυγούστου του 2017, παρακολουθήστε τις ημερομηνίες, στείλαμε επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να ελεγχθεί η σύμβαση, για να δούμε τελικά αυτή η σύμβαση είναι ετήσια, είναι πολυετής και γιατί τα ευρήματα της έκθεσης του ελέγχου, με συγχωρείτε, δεν έρχονται στη Γενική Συνέλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμίζω δε, ηρίστο εν παρόδο, ότι η αναθέτουσα αρχή, και μιλάω με απτά στοιχεία, είναι ο Δήμος της ΚΟ. Δεν είναι η ΒΜΕΛ ΑΕ, καθώς δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να δίνει εξουσιοδότηση σε καμία κυρία Τζάνου να κάνει τον έλεγχο. Και μην το εκλάβετε ως κακή αυτό που θα πω, στην απόφαση που είναι στο διάδρομο και αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 2-9 του 16 στην κυρία Τζάνου, υπάρχει στα έχοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση έγινε και αποφάσισε τον έλεγχο από το 11 μέχρι το 15. Δηλαδή, μιλάμε για ψευδή στοιχεία. Επικαλούνται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΒΜΕΛ, η οποία δεν έγινε ποτέ. Τον Μάρτιο δε του 2016, υπάρχει μια εξώδικη επιστολή του κυρίου Χρυσόπουλου, ο οποίος φέρεται ως λογιστής, που λέει κοντολογής, ελάτε να πάρετε τα βιβλία, αφού έχετε κάνει μια ανάθεση, πάρτε τα βιβλία από το γραφείο μου, τι πιο καλό τους έλεγε ο άνθρωπος, πάρτε τα βιβλία να κάνετε τον έλεγχο, απερίσπαστα. Τον Αύγουστο του 2017 επανέρχεται πάλι ο κύριος Χρυσόπουλος και καταγγέλει την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν έχει πάει ποτέ να πάρει τα βιβλία και παραμένουν τα βιβλία της εταιρείας ακόμα και σήμερα στο γραφείο του κυρίου Χρυσόπουλου. Εν τούτης ο έλεγχος έγινε. Θέλετε να βάλω ένα ερωτηματικό? Έγινε. Στις 12 Οκτωβρίου, και μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, του 2018, 4 και πλέον χρόνια, έρχεται ένας έλεγχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσέξτε, αλλάζει ο τίτλος της ημερήσιας διάταξης
και γίνεται απλά όχι παρουσίαση του ελέγχου, αλλά παραλαβή. Δηλαδή, τι μας είπαν, θα έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν σας δίνουμε την έκθεση να τη μελετήσετε, θα σας πω και για ποιους λόγους δεν μας την δίνανε, και το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχει διαβάσει την έκθεση, θα παραλάβει αυτό το πακέτο. Αυτό. Χωρίς να γνωρίζει κανένας δημοτικός σύμβουλος από αυτούς που ψήφισαν την παραλαβή, τι παρέλαβε. Σας επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σύμβαση με τον ορκωτό ελεκτή. Το παραδέχτηκε στο Συμβούλιο της 12ης Οκτωβρίου η κυρία Τζάνου. Μας είπε δε ότι δεν της προκύπτει από πουθενά τέτοια αναγκαιότητα. Στο διάβια μπορείτε να μπείτε, να δείτε ότι όλοι οι ορκωτοί λογιστές που έχουν σχέση με το Δήμο έχουν σύμβαση με το Δήμο. Δεν μας παραδίδεται η έκθεση. Δεν δόθηκε ποτέ η έκθεση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή στους μετόχους της εταιρείας. Να πω δε, γιατί μου φαίνεται ότι τρέχω, στις 12.09 η Δημοτική Τηλεόραση με την κυρία Παπαζαχαρίου ήταν εδώ και άλλα μέσα ήταν εδώ, έγινε μία συνάντηση, εγώ την χαρακτηρίζω καφενειακού τύπου, στην οποία εμείς ως παράταξη προσήλθαμε εντελώς απρόσκλητοι.